Η λαιλασία του εξοπλισμού των κτηρίων στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας συνεχίζεται. Τώρα οι γνωστοί άγνωστοι δράστες φαίνεται πως έβαλαν στόχο τα σώματα καλοριφέρ στο γυάλινο κτίριο, ενώ άρχισαν να τα ξυλώνουν και να τα συγκεντρώνουν στον τρίτο όροφο του ίδιου κτηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας είναι ελεύθερη πλέον τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στο γυάλινο κτίριο, καθώς οι κλειδαριές και τα σήματα της περίφραξης έχουν εξουδετερωθεί. Δυστυχώς μπήκαν κάποιοι καλοθελητές μέσα στο παλιό νοσοκομείο και έχουν αφαιρεθεί, έχουν κλαπεί κάποια πράγματα, κάποια αντικείμενα μέσα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι όταν επί δικής μας διοίκησης, της διοίκησης Τανάκα δηλαδή, είχαμε τις επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών και να υπενθυμίσω στο κοινό που μας παρακολουθεί, λόγω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαμε ετοιμάσει και είχαμε στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε επισημάνει λοιπόν τότε στους αρμοδίους ότι θα πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, διότι μπορεί πραγματικά να βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς μας πρόλαβαν. Και γι' αυτό ήταν η αγωνία μας και η δική μου για την τουριστική αξιοποίηση, αλλά βεβαίως της Δημάρχου και της διοίκησής μας, της τέως Δημάρχου, εννοώ της κυρίας Τσανάκα, ναι, που είχαμε αλλεπάλληλες επαφές με τους τότε υπουργούς οικονομικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια προγραμματική σύμβαση και αξιοποίηση του νοσοκομείου. Έκτοτε, στα μέσα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούλιο άλλαξε η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι επί δικής μας διοίκησης γίναν πάλι κάποιες προσπάθειες, να σας υπενθυμίσω εγώ που κατέβηκα τον Σεπτέμβριο πριν από την αλλαγή της θέσης μου στην Δημοφέλεια, είχα κάνει μία επαφή και μία ενημέρωση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ως Υπουργό Ανάπτυξης βέβαια και όχι ως αρμόδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, προκειμένου να ενημερωθεί η νέα κυβέρνηση για την προγραμματική σύμβαση που υπάρχει στο αρμόδιο Υπουργείο. Ερώτηση προς τον Δήμαρχο Καβάλα, στον Δρόμο Μουριάδη, πρόκειται να καταθέσει η Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα και τον Δήμο Αναστασία Ιωσήφιδου σχετικά με την κατάσταση στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί η λύση για το νοσοκομείο. Η λύση βρίσκεται έτοιμη πραγματικά επί των ημερών μας, από τη διοίκηση της Ανάκα. Και μάλιστα εξ αφορμής τώρα αυτού του επεισοδίου, που παρόλο που είναι δυσάρεστο, ναι, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί πλέον ο Δήμος Καβάλας, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να το βάλει μπροστά στην ατζέντα, ότι όσο δεν αξιοποιείται το παλιό νοσοκομείο, τόσο περισσότερο θα βρίσκεται σε περισσότερους μάλλους κινδύνους το κτίριο, το κτηριακό συγκρότημα. Οι επενδυτές ενδιαφέρονται ακόμα, κύριε Ατζεμιδάκη, αλλά δεν υπάρχει μάλλον ενδιαφέρον από τη διοίκηση του Δήμου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.